Κύριε Πολάκη, 8 λεφτά έχουν οι υπουργοί πλην του υπουργού σας που είχε 18 και είναι συμφωνία από το πρωί όταν λείπατε. 8 λεπτά, παρακαλώ, ξεκινήστε. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφοι, είναι προφανές από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της αντιπολίτευσης ότι βρίσκονται σε βαθιά ιδεολογική, πολιτική και επιχειρηματολογική σύγχυση. Όλα τα δεινά του τόπου γινήκανε το 2015, μετά που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση, μαζί με τους ΑΝΕΛ. 40 χρόνια διαπλοκής από τη μεταπολίτευση και δόθε. 5 χρόνια μνημονίου, φέτος καταστράφηκε η χώρα. Αυτό βγαίνει από τις τοποθετήσεις. Αυτό που διαχειριζόμαστε εδώ και ένα χρόνο, με πολύ σπήρο τρόπο και με απερίγραπτο πόλεμο, είναι το σημείο που εσείς φέρατε τη χώρα. Μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν κόψαμε εμείς τις δαπάνες με οριζόντιο τρόπο 40% τον τελευταίο χρόνο. Δεν οδηγήσαμε εμείς κόσμο στην ανεργία. Δεν τη φτάσαμε εμείς στο 25,5%. Πού είναι και ο κύριος Μηδράκης. Φέτος έπεσαν 1%. Φέτος έπεσαν 1,5%. Με τα τελευταία στοιχεία της Ελτσάτ. Αλλά αυτό δεν το λέει, δεν το βλέπει. Για να έρθουμε λίγο στα συγκαλά μας δηλαδή. Πάω στο ζήτημα των ανασφάλιστων. Αφού τα έχετε ψηφίσει όλα, κύριοι συνάδελφοι, τότε γιατί ανθίσαν σε όλη την Ελλάδα τα κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία. Αφού με τις υπουργικές αποφάσεις του 14, έτσι, πήγε και 11 και 12 και 13, του 14 τα είχατε λύσει όλα. Γιατί μέχρι και σήμερα μας παίρνουν για προβλήματα που δημιουργούνται στα νοσοκομεία με τη μη δυνατότητα νοσηλευτικής περίθαψης σε ανασφάλιστο. Αφού τα είχατε λυμένα όλα. Και αυτό λέτε από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά λέτε ότι με αυτά που κάνετε, πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Αποφασίστε. Ή τα λύσατε όλα ή πού θα βρούμε τα λεφτά. Αποφασίστε. Δεν τα είχατε λύσει και το ξέρετε πολύ καλά. Και ο λόγος που δεν τα είχατε λύσει είναι αυτό που κρύβεται και που υπήρχε στις υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες ούτε δημοσιοποιήθηκαν, ούτε διαδόθηκαν, ούτε βγήκαν παρά έξω. Και εμείς ετοιμάσαμε υπουργική απόφαση από το Φλεβάρι-Μάρτι, αλλά ήθελε νομοθετική εξουσιοδότηση για να ψηφιστεί. Και αυτό δυστυχώς κάνουμε τόσο αργά τώρα, παρά το ότι έχουμε δώσει πολιτική εντολή και ως προηγούμενη ηγεσία και ως τωρινή να καλύπτονται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που είχατε κάνει ήταν ότι έπρεπε να περάσει από μια τριμελή επιτροπή και να απογράψει αποδοχή. Αυτό δεν το είπατε, κύριε Βορύδη, όμως. Γιατί ξέρετε από συνδικαλισμό από παλιά, αλλά έπρεπε να υπογράψει μια δήλωση αποδοχής χρέους ότι αυτή του η νοσηλεία θα πάει στην εφορία. Λοιπόν, έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Για να μην δουλευόμαστε εδώ πέρα. Και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που, δεν πήγαινε ο κόσμος. Δεύτερο, ούτε από το 5 ευρώ τους είχατε εξαιρέσει, ούτε μπορούσαν να κάνουν σε δομές πρωτοβάθμιας υγείας τις δημόσιες, μπορούσαν να κάνουν εργαστηριακό έλεγχο και εξτάσεις όπως μπορούν να κάνουν τώρα. Λοιπόν, εμείς εκτιμούμε ότι αυτή θα είναι η δαπάνη. Και είναι προφανές, έχουμε αξιακή διαφορά. Εσείς ποντάρετε τώρα σε αυτό το ρατσιστικό πρότυπο, ας πούμε, ότι αμάν θα έρθουν οι μετανάστες κτλ. Μην ανησυχείτε. Η πλειοψηφία των προσφύγων είναι υγιής πληθυσμός. Περνάει και πηγαίνει πάνω. Αλλά και όποιοι χρειαστούν βοήθεια, ναι, θα τους την προσφέρουν. Ναι, θα τους την προσφέρουν. Όπως την προσφέρουν οι Μυτιλινοί, που σώζουν τόσο κόσμο κάθε μέρα και μας κάνουν και υποψήφιους για τον Νόμπελ Ειρήνης με αυτή τη λογική. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε αξιακή διαφορά. Ποντάρετε, μπας και τσιμπήσετε κάνα ψηφαλάκι από τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, ας πούμε, αμάν θα πληρώσει ο Έλληνας την νοσηλεία του πρόσφυγα. Για να δούμε λίγο στα συγκαλά μας. Είναι επικίνδυνη αυτή τη λογική και σταματήστε την. Πάμε παρακάτω. Εμείς απολύσαμε 2.500 γιατρούς της πρωτοβάθμιας μέσα σε 7 μέρες. Εμείς διαλύσαμε, περίμενε, θα δεις τι θα κάνω. Εμείς μέσα σε 7 μέρες τους είπαμε ή το κλείνεις ή φεύγεις. Ποιος το έκανε αυτό? Δεν έχει η διάλυση της πρωτοβάθμιας υγείας στη χώρα. Δεν έχει ονοματεπώνυμο. Δεν έχει ονοματεπώνυμο. Δεν έχει τη διακυβέρνησή σας και τον υπουργό, τον προκάτοχό σας που ήταν τότε στη θέση αυτή. Και βγαίνετε τώρα, διαλύθηκε η πρωτοβάθμια, διαλύθηκε η πρωτοβάθμια. Αυτό πάνε να σώσουμε.
Και δίνουμε, και δεν το λέτε, δίνουμε σε αυτούς που επέλεξαν τους 1.200 να κλείσουν τα ιατρεία τους και να μπουν πλήρους για αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ, τους δίνουμε πλήρη βαθμολογική και μισθολογική εξομοίωση με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Για να είναι ένα σήμα ότι ναι, θα το ενισχύσουμε και να την επιλέξουν και άλλοι αυτήν την εργασιακή σχέση από αυτούς που είναι είτε με δικαστικές αποφάσεις είτε είναι παρά έξω. Αυτό κάνουν. Λοιπόν, με ποιο? Λοιπόν, ψυχραιμία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό για το ΕΟΠΗ, για τον ΕΟΠΗ. Ένα τρίτο κομμάτι του νομοσχέδιου στο οποίο δεν αναφέρεστε καθόλου. Και ξέρω πολύ καλά γιατί δεν αναφέρεστε. Που έχει να κάνει με τις μετατάξεις και μετακινήσεις. Το οποίο λύνει και σπάει έναν ρουσφετολογικό και πελατειακό μηχανισμό τον οποίον είχατε στήσει τις 40-70 χρόνια τώρα. Το μηχανισμό ο οποίος έλεγε ότι για να μετακινηθεί μια νοσηλεύτρια από τα Χανιά στο Ρέθυμνο πρέπει να υπογράψει ο Υπουργός Υγείας. Δεν φτάνει η απόφαση του διοικητή του ενός νοσοκομείου, ούτε του αλουνού. Δεν φτάνουν τα δύο υπηρεσιακά. Δεν φτάνει η απόφαση του υπεάρχη. Πρέπει να έρθει να προσκυνήσει στο Υπουργικό Γραφείο και μετά να ακολουθήσουν άλλα δύο, ένα του διοικητικής ανασυγκρότησης να προσκυνήσει και από εκεί και ένα του Υπουργείου Οικονομικών για μια απλή πράξη μεταφοράς πίστωσης. Αυτό το πράγμα το διαλύουμε τώρα. Το αλλάζουμε. Και είναι τεράστια ανακούφιση. Γιατί σπάει ένα μηχανισμό διαπλοκής και πελατειακής εξυπηρέτησης που είχατε στήσει. Και ναι, είναι μέτρο του παράλληλου προγράμματος το να μπορεί να αποφασίζει ο υπεύθυνος σε μια υγειονομική περιφέρεια που ξέρει τις ανάγκες αν θα μετακινήσει, θα αποσπάσει, θα μετατάξει κάποιους ανθρώπους για να ενισχύσει δομές ή να καλύψει ανάγκες αυτού του εργαζόμενου και να μην το εξαργυρώνει σε ψήφο επειδή θέλει την υπουργική υπογραφή. Μπράβο, έπρεπε να μας λέτε γι' αυτό. Είμαστε η πρώτη πολιτική ηγεσία που το κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος άλλος το έκανε πριν? Είναι μικρό πράγμα η αύξηση. Είναι μικρό πράγμα. Μη συζητήσετε μετά. Είναι μικρό πράγμα αυτά που κάνουμε σε σχέση με τα κίνητρα για τους αγροτικούς γιατρούς που πρακτικά επαναφέρουμε το επίδομα αγώνου μέσα στο παράλληλο πρόγραμμα. Το επαναφέρουμε αυτό το πράγμα, παρά τα δημοσιονομικά στενά περιθώρια. Είναι μικρό πράγμα η παράταση στους ειδικευόμενους. Όλα τα προνόμια στους, πώς το λες, αυτούς τους γιατρούς των απομακρυσμένων περιοχών για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Είναι μικρά αυτά. Κάθε μέρα τα νησιά, τα ορεινά χωριά φωνάζουν με αυτόν τον τρόπο θα καλυφτούν. Και δεν υπήρχαν. Και τώρα, για να πω μια κουβέντα μόνο, γιατί εκεί έγινε η τρίχα τριχιά για τις ανάγκες της προβολής του Προέδρου της ΚΕΔΕ. Έτσι. Με μια νομική εξήγηση από 8 δικηγόρους και 30, πώς το λένε, διδακτορικά αυτών των δικηγόρων, ότι έτσι όπως ήταν διατυπωμένο το άρθρο, επειδή ο διοικητής του υγειονομικού σχηματισμού θα ζήταγε από το Δήμαρχο ότι αυτά θέλω και θα τα κοινοποιούσε, λέει, στο Υπουργείο Υγείας, αυτό σήμαινε ότι τον καθιστούσε υπεύθυνο. Κολοκύθια με τη ρίγανη, για να το πω έτσι. Επαναδιατυπώσαμε το άρθρο για να αφαιρέσουμε κάθε δυνατότητα να κάνουν αυτόν τον πόλεμο λάσπης με τη συμπαιγνία των καναλιών, αυτών των καναλιών της διαπλοκής που σπαρταράνε σαν τα ψάρια τις τελευταίες μέρες. Και επαναλαμβάνω αυτό που έγραψα, στηρίζοντας τον Βερναρδάκη, γιατί για απόλυτο δίκιο σε αυτό που έγραφε, το έχουν κάνει πρώτο θέμα. Οι περιφερειάρχες μας το ζητήσαν. Οι περιφερειάρχες μας το ζητήσαν. Και το βάζουμε. Υπάρχει στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων η διάταξη που λέει ότι μπορεί να δώσει μέχρι 1,5% του προϋπολογισμού του σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το επεκτείνουμε για τους Δήμους, αν θέλει ο κ. Πατούλης. Οι άλλοι, ξέρουμε πολλούς άλλους που θέλουν, και τον Δήμαρχο Σερίφου και τον Δήμαρχο Σαντορίνης και Δημάρχους της Κρήτης και πολλούς άλλους, να ανεβάσουν με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου και μόνο ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ, για να βοηθήσουν να λυθούν άμεσα κάποια προβλήματα των πρωτοβάθμιων δομών από επισκευές, από πετρέλαιο, από κάποιο υγειονομικό εξοπλισμό που δυστυχώς η διαδικασία την οποία έχετε φτιάξει για να πάρεις μια βίδα θες 10 μήνες. Έτσι όπως έχει γίνει. Να πω μια κουβέντα όμως για να κλείσω με αυτά. 30 δεύτερα και κλείνω το μικρόφωνο, διότι ήδη έχετε πάρει 2 λεπτά.
Λοιπόν. Ορίστε. Είναι ανάγκη να απαντήσω σε αυτό. Είναι κάποια οικονομικά. Συνεχίστε, εντάξει, έχετε ένα λεπτό. Λοιπόν, και κλείστε. Επειδή είχε προηγηθεί μια κουβέντα και σας είχα πει τη ματινάδα να πάρετε ένα λογιστή να σας κρατά βιβλία, το μαγαζί θα κλείσετε και θα είναι αμαρτία. Έχω εδώ τα στοιχεία τα συγκεκριμένα, τα οποία δείχνουν το εξής τα οικονομικά. Γιατί δεν έχετε λεφτά. Και πού τα λεφτά. Και έχετε έναν καημό και ένα διγαβρέ. Πού τα λεφτά. Εδώ τα λεφτά. Λοιπόν, το Γενάρη του 2015 είχατε εγκρίνει, εσείς, αυτό παραλάβαμε, ένα 488, ένα δις 488, όχι τα έχουμε πει, τα repetitio ester mater studiorum. Κύριε οικονόμου, μη διακόπτετε. Λοιπόν, ένα 488 για ολοκληρώνεται, κύριε Υπουργέ. Δεν πρόκειται να χαρίσω περισσότερο χρόνο εις βάρος των βουλευτών. Είναι κεντρικό ζήτημα. Ναι, 2,5 λεπτά έχετε παραπάνω. Λοιπόν, κλείστε. Ολοκληρώστε, κύριε οικονόμου. Ωραία, αφήστε με. Λοιπόν, ένα 488 είχατε βάλει σαν όριο δαπανών για νοσοκομεία και κέντρα υγείας και είχατε προβλέψει στον προϋπολογισμό 1,025. Εσείς, όχι εμείς, το Δεκέμβριο του 2015 εμείς είχαμε 1,670, 200 εκατομμύρια παραπάνω όριο δαπανών και δώσαμε 1,240. Τα δώσαμε αυτά, τα δώσαμε. Όχι θα, τα δώσαμε. Είχατε προβλέψει στο μεσοπρόθεσμο το δικό σας του χρόνου 1,488 πάλι. Εμείς προβλέπουμε 1,800 σαν όριο δαπανών. Και αυτό γραμμένο είναι. Και προβλέπω από τον προϋπολογισμό 1,260. Ωραία. Και συμπληρώνεται μισό λεπτό. Όχι, δεν έχει άλλο μισό λεπτό. Δεν έχει άλλο μισό. Κλείστε αμέσως. Ολοκληρώστε αμέσως. ΕΟΠΗ. Γενάρης του... Καταθέστε το στα Γενάρης πρακτικά. Γενάρης του 15. 3, 7... 3, 7, 80 εισφορές από κοινωνική ασφάλιση. Τον Οκτώβρη η πέμπτη τροποποίηση συμπεριλαμβάνει το τμήμα... Κύριε Πολάκη, ακούστε. Τελειώστε. Λεπτό, έχετε τελειώστε, πάρει 4 λεπτά παραπάνω. Λοιπόν, τελεία και πάρα. Τελειώστε. Προβλέπει ο προϋπολογισμός 4,098 που συμπεριλαμβάνει το τμήμα του 2,6%, το οποίο έγινε η περικοπή τον Αύγουστο. Και φέτος, είναι 4,371 και με κάποιο παλιό χρέος 4,495. Αν δεν ξέρετε πρόσθεση, τα 620-650 εκατομμύρια που είναι αυτό το έσοδο συμπεριλαμβάνεται. Ωραία, καταθέστε τα στα πρακτικά και παρακαλώ κλείστε. Με τα 350 εκατομμύρια τα οποία πήρε το Γενάρη ο ΕΟΠΗ από τα ασφαλιστικά ταμεία, θα τον προσεγγίσουμε το στόχο που εσείς κύριε τον βλέπετε Πολάκη, με το κιάλι. Κλείστε αμέσως τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και επειδή... όχι κύριε οικονό...